Γεια σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο του InnoTex. Μετά από το χθεσινό unboxing του Mavic 3 Pro είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε unboxing ένα προϊόν άλλης κατηγορίας, μιας εταιρείας που έχουμε κάνει αρκετά unboxing στο συγκεκριμένο κανάλι, η οποία δεν είναι άλλη από την Garmin. Οπότε πάμε σήμερα να κάνουμε unboxing το τελευταίο της high-end ρολόι της εταιρείας, το Epix Pro Sapphire. Φύγαμε. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί, που από ό,τι βλέπουμε έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο στενό, πιο μικρό γενικότερα. Λοιπόν, Epix Pro Sapphire, δεν έχουμε τίποτα εδώ, εδώ λέει κάποια πραγματάκια αλλά τα γράμματα είναι πολύ μικρά, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν μένει παρά να το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν μία στα γρήγορα νότο. Αυτό είναι το ρολόι, πρώτη ματιά και για εμένα. Πάμε να βγάλουμε το ρολόι. Και βέβαια όπως πάντα μέσα το καλώδιο φόρτισης, που όμως αυτή τη φορά από USB-A έχουμε USB-C με κάποιες οδηγίες. Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη και συνεχίζουμε με το ρολόι. Και να πούμε ότι βγαίνει σε τρεις εκδόσεις, 42 μιλιμέτρες, 47 και 51. 51 είναι κάτι σαν το 7X, σαν το 7X. Έτσι. Λοιπόν, βγάλουμε λίγο το κολλητάκι. Εδώ βλέπουμε πίσω βέβαια το νέο αισθητήρα της Garmin, που πιθανόν να υποστηρίζει και ηλεκτροκαρδιογράφημα με μελλοντικό software update. Βλέπετε έχει πιο πολλά λεντάκια. Πάμε να το ενεργοποιήσουμε. Αν έχει μπαταρία, κατευθείαν πήγε στο Epix Pro χωρίς να δούμε το λογότυπο της Garmin, το μπλε τριγωνάκι. Epix Pro, θα τα φέρουμε. Ready. Ωραία. Πατάμε το Start. Επιλέγουμε τη γλώσσα μας, ελληνικά βεβαίως. Η AMOLED οθόνη πολύ καλή, αντιστοίχηση με τηλέφωνο, για να δούμε το τηλέφωνο, έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή Garmin Connect, θα πρέπει να σκανάρουμε, το βρήκε ήδη, συνδέσει τη συσκευή. Τελειοποίηση. Να μένουμε. Να επιτραπεί. Έτοιμο από τον έλεγχο για πλήρη πρόσβαση στο ημερολόγιο σα. Άλλο φυλάξει. Επόμενο. Μηνυματάκι κατευθείαν. Thank you for registering your Epix Pro Sapphire Edition. Επόμενο. Είστε σχεδόν έτοιμοι, συγχρονίζετε τη συσκευή σας. Συγχρονισμός τώρα. Προχωράμε. Τέλος. Εδώ πρέπει τώρα να βάλουμε μουσική, Garmin Pay, Wi-Fi, να συνδέσουμε και Connect IQ, να το κατεβάσουμε. Εντάξει, τα κάνω στα γρήγορα και πάνω έρχομαι. Λοιπόν, έτοιμοι, βάλαμε όλες τις ρυθμίσεις. Πάμε να το δούμε λίγο. Έτσι, πάμε να δούμε αρχικά ένα watch face το οποίο έχω ρυθμίσει εγώ, το οποίο αν προσέξετε έχει 12 πεδία δεδομένων, έτσι, και η ώρα 13. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια watch faces. Γνωστό, παλαιό, και αυτό από το προηγούμενο Epix, και αυτό είναι το νέο
watch face, το οποίο βρίσκεται και στο εξωτερικό μέρος του κουτιού. Αυτό είναι νέο επίσης για το Epix, και αυτό και αυτό, με αρκετά δεδομένα όπως βλέπετε, 4 και 4, 8. Αυτό παλιό και αυτό, και αυτό από το προηγούμενο Epix, και αυτό, και ερχόμαστε σε αυτό που έχω επιλέξει. Πάμε να δούμε κάποια widget. Έχουμε την πηξίδα μας. Ωραία. Αλτίμετρο, βαρόμετρο, πηξίδα. Κατάσταση προπόνησης. Τότε για προπόνηση, καρδιακή παλμή, βήματα, ύπνος, καιρός. Για να δούμε στον καιρό τι έχουμε. Εντάξει, έτσι ήταν και στο προηγούμενο Epix, δεν βλέπω κάποια διαφορά. Μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο μεγάλο, πιο έντονα τα γράμματα στην οθόνη, οπότε και πιο ευδιάκριτα. Φτάσεις σε 12 ώρες, να πέσει την κουρασία δηλαδή. Σημείο δρόσου κτλ. Υγρασία. Ωραία. Τέλεια. Δύση και ανατολή σήμερα. Δύο του Max, ειδοποιήσεις, οριζόνιος, παλμικό, στιγμιότυπο υγείας. Βέβαια μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλα. Πάμε στις δραστηριότητες. Λοιπόν, έχουν προσθεθεί κάποιες δραστηριότητες. Θα βάλουμε την πεζοπορία μας, το περπάτημα, golf δεν παίζουμε, ορειβασία δεν κάνουμε. Ψάρεμα, κυνήγι, golf, πασία, εξόρμηση. Όπα, έχουμε τοξοβολία. Πολύ καλό αυτό. Τρέξιμο. Εννοείται πως θα βάλουμε το τρέξιμο. Βάλουμε το περπάτημα, ορεινό τρέξιμο βέβαια. Ultra run δεν τρέχουμε. Διάδρομος βάλτο. Τρέξιμο σε στίβο. Διαδρομή κλειστή. Όχι. Adventure race. Όχι. Καγιάκ, ποδηλασία, κοπηλασία, surfing. Τίποτα από αυτά δεν κάνουμε. Με σκάφη. Σιωπηλωία. Εξόρμηση. Τιούμπ, ψάρεμα, μάλιστα, ομαδικά αθλήματα, όπα, συγγνώμη, ομαδικά αθλήματα, τι έχουμε εδώ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δεν παίζουμε διαγράμματα, σόλμι, βόλι, κρίκετ, λακρός, τι λέτε, έχουν βάλει αρκετές δραστηριότητες, φρίσμπι, αυτό δεν το περίμενα, με ρακέτες, τένις, σκουός, τι λέτε, έχουν βάλει πάρα πολλά, άλλο, το άλλο. Okay. Εντάξει, αυτά για την ώρα. Όπως βλέπετε έχουν μπει αρκετές δραστηριότητες. Εδώ πάνω είναι οι συντομεύσεις. Να απαντήσουμε παραταμένα. Πάμε στις συντομεύσεις. Επίσης, τα νέα μοντέλα, με ένα βασικό που δεν έχουμε πει και ένας από τους λόγους που έχω πάρει το συγκεκριμένο ρολόι, γιατί θα το χρησιμοποιώ πάρα πολύ, είναι ο φακός. Που έχουν και τα τρία μοντέλα, και το 42 και το 47 και το 51. Είναι, ενεργοποιείται, είναι εδώ. Δεν ξέρω αν το φαίνεται. Εκεί. Και πατώντας δύο φορές το πάνω αριστερά κουμπάκι, ενεργοποιείται. Πολύ, πολύ χρήσιμο. Είμαι σίγουρος ότι θα το χρησιμοποιήσω αρκετές φορές. Αυτά φίλες και φίλοι, για το συγκεκριμένο ρολόι. Εννοείται πως θα το δοκιμάσουμε τις επόμενες ημέρες σε πεζοπορίες, διάφορες δραστηριότητες, τρέξιμο, ενδυνάμωση κτλ. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε τα επόμενα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.